Τον κύριο Κώστα Αδέρφο, τον πρόεδρο του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, καλωσορίζουμε για να δούμε τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει Διαβίου Μάθηση. Γεια σας, κύριε Αδέρφο. Καλησπέρα σας, κύριε Πολύζο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Τι σημαίνει λοιπόν το Διαβίου Μάθηση? Είναι ένα σύνθημα για να ακούγεται πολύ ωραίο, για να έρθει να ευθυγραμμιστεί με τον φιλόσοφο Γυράσκο Αΐδη δασκόμενος? Τι είναι? Και αυτό είναι, αλλά ενώ ότι είναι στην πράξη. Δεν είναι μόνο ένα σύνθημα. Πολύ σωστά είπατε ότι κουμπώνει με τη φράση την οποία προαναφέρατε. Όμως, πραγματικά, εμείς εδώ στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, γιατί έχουμε και άλλες κατευθύνσεις πέρα από τη Διαβίου Μάθηση, θα το αναλύσουμε παρακάτω. Προσπαθούμε να το κάνουμε τρόπο ζωής για όσους συμμετέχουν στα προγράμματά μας. Εγώ έχω αναλάβει τα ενία του Ιδρύματος από τον Αύγουστο του 2019. Έχουμε μια άριστη συνεργασία με την Υπουργό Παιδείας, κυρία Νίκη Κεραμέως, και έχουμε καταφέρει να φέρουμε στο προσκήνιο τον οργανισμό και υπηρετούμε σταθερά το κεντρικό του στόχο, που δεν είναι άλλος από την μάθηση. Μια μάθηση η οποία, θα λέγαμε, προσπαθούμε να γίνει προσιτή σε όλους, πάντα χωρίς αποκλεισμούς. Πήραμε την σκητάλη, η αλήθεια είναι, σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, όπου ο οργανισμός έπρεπε άμεσα να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Καθορίσαμε όμως νέους στόχους και κινηθήκαμε σε νέες κατευθύνσεις για την επέκταση τους. Έτσι, μέσα από μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, εργασία και συνεργασία με τους... Μισό λεπτό για να καταλάβω κάτι. Εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος στη δική σας ηλικία μπορεί να συντηρεί ένα παλιό σύνθημα, μια και λέγαμε για συνθήματα πριν, περί καμένης γης που παρέλαβε, αλλά λέτε ήταν ένα σύστημα που είχε παλιώσει και έπρεπε να του δώσετε άλλη δομή, άλλη πνοή. Αυτό περιγράφεται? Ήταν η συγκυρία την οποία αναλάβαμε το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης εδώ, η καινούργια διοίκηση, τον Αύγουστο του 2019. Ήταν πολύ δύσκολη. Υπήρχαν πάρα πολλές ελλείψεις από αποφάσεις που είχαν παραλυφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όμως, με πάρα πολλή δουλειά και συνεργασία, καταφέραμε να καλύψουμε ένα μεγάλο κενό. Και σήμερα να μπορούμε να μιλάμε ότι έχουμε ακόμα και εξωστρέφεια. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι είχαμε μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση για τον εορτασμό των 35 χρόνων του Erasmus Plus στη χώρα μας. Το Erasmus Plus είναι η ναυαρχίδα. Το είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ζάπιο. Έτσι. Παρουσία του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υπερτοφιών. Το οποίο Ίδρυμα Κρατικών Υπερτοφιών έχει ένα άλλο σκέλος για το Erasmus Plus. Εμείς έχουμε το κομμάτι της νεολαίας. Και από το 2023 θα έχουμε και το κομμάτι του αθλητισμού. Πραγματικά είναι ιστορίες που μπορεί να ακούσει κάποιος μέσα από συμμετέχοντες για το Erasmus Plus, είναι συγκινητικές. Το Erasmus Plus ανοίγει, θα λέγαμε, νέους ορίζοντες σε όσους συμμετέχουν και προτρέπουμε όλους τους νέους να συμμετάσχουν για να διευρύνουν, ας πούμε, τα σχέδιά τους και να διευρύνουν τις εμπειρίες τους μέσα από την κινητικότητα η οποία γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Ξεκινάει το 2021-2027 μια νέα προγραμματική φάση του Erasmus Plus. Έχει αυξηθεί κατά πολύ ο προϋπολογισμός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό έγινε γιατί οι νέοι τα τελευταία 2-2,5 χρόνια ήταν αυτοί που πλήρωσαν, θα λέγαμε, το μάρμαρο της πανδημίας ακόμα περισσότερο. Και είναι αλήθεια αυτό, έτσι, πικρή αλλά αλήθεια. Από τους υπόλοιπους, σχεδόν το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού για τη νέα προγραμματική φάση 2021-2027 είναι περίπου στα 28 δις. Και συνεχίζει να προσφέρει στήριξη και χρηματοδότηση σε σχέδια κινητικότητας και διακρατικής συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, το οποίο φορέας Εθνική Μονάδα Συντονισμού και φορέας υλοποίησης είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υπερτροφιών, και της νεολαίας και αθλητισμού, που είμαστε εμείς, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης. Έχει τρεις βασικούς άξονες τώρα προτεραιότητες με βάση την Κομισιόν. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε χρόνο. Τι είναι οι ευεργετούμενοι από αυτά τα προγράμματα? Είναι τόσο εκπαιδευτικοί, μαθητές, νέοι άνθρωποι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει στο περιθώριο όλα αυτά τα χρόνια και προσπαθούμε να τους επανεντάξουμε, γιατί η πρώτη προτεραιότητά μας... Όταν λέμε στο περιθώριο, εγώ σκέφτομαι, ας πούμε, είναι ένας μετανάστης, ένας πρόσφυγας, είναι ένας φυλακισμένος που δεν μπόρεσε...
υπάρχουν σχέδια που έχουν τέτοιους συμμετέχοντες, γιατί η βασική μας, μία από τις τρεις βασικές μας προτεραιότητες είναι η ένταξη. Είναι δηλαδή η συμπερίληψη, πολύ βασική αξία του προγράμματος. Αναγνωρίζουμε την πολυμορφία και την διαφορετικότητα και προσφέρουμε σε όλο περισσότερες και περισσότερους νέους, νέες και νέους, την ευκαιρία να είναι συμμετοχή και να ανοίξουν, ας πούμε, τις ορίζοντές τους και να αλλάξουν τον κόσμο μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν μια κυρία η οποία μίλησε στην γιορτή που κάναμε για τα 35 χρόνια, η οποία ήρθε στη χώρα μας μέσα από ένα πρόγραμμα κινητικότητας, παρέμεινε εδώ και εργάζεται μέχρι και σήμερα, έχει ενσωματωθεί πλήρως, έχει δημιουργήσει μια δική της μη κυβερνητική οργάνωση, μια εθελοντική ομάδα, η οποία συνεχίζει και κάνει πολύ όμορφες δράσεις. Άλλη πολύ σημαντική προτεραιότητα. Φαντάζομαι κάτι αντίστοιχο έχουν να περιγράψουν και άλλες χώρες με τα δικά τους Εράσμους. Ότι ένας Έλληνας πήγε με Εράσμους, πέρασε ωραία, ερωτεύτηκε, δεν έχει σημασία. Θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρξουν και κάνα δύο ακόμη αφορμές για να πει κάποιος. Να έχει βρει ένα ωραίο φαγητό που λέει δεν θα το φάω ποτέ στη ζωή μου, ξέρω κι εγώ. Σίγουρα όλο και κάποιος θα έχει ακούσει κάποιον στην παρέα του ή κάποιο συγγενικό του πρόσωπο το οποίο έχει συμμετάσχει σε Εράσμους ανταλλαγή κατά τη διάρκεια του φοιτητικού του χρόνου. Αυτό είναι το πιο κλασικό, η πιο κλασική ανταλλαγή η οποία ξέρει ο περισσότερος κόσμος, είναι διαδεδομένη στο ευρύ κοινό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πολύ σημαντική επίσης, μιας και μιλήσαμε πριν για τις προτεραιότητες και τους άξονες που είναι πολύ βασικοί για μας, είναι και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Ειδικά στις μέρες μας, που με την εμπειρία της πανδημίας που περάσαμε και ακόμα διανύουμε δυστυχώς, είναι προφανές ότι οι ψηφιακές δεξιότητες είναι πιο απαραίτητες από ποτέ. Έτσι, προσπαθούμε διαρκώς να εκπαιδεύουμε τις νέες και τους νέους πάνω σε αυτό το κομμάτι, πάνω στο κομμάτι των ψηφιακών δεξιοτήτων. Και τρίτη πολύ βασική προτεραιότητα είναι το περιβάλλον και η αειφορία. Mm-hmm. Το Erasmus Plus προσφέρει οικονομικά κίνητρα σε συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν βιώσιμα και φιλικά στο περιβάλλον μέσα μεταφοράς και προωθεί διαρκώς την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση για την κλιματική αλλαγή. Είναι προγράμματα που έχετε καταφέρει, ειδικά με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, να αποκεντρώνονται ακόμη και σε περιοχές με λίγους ανθρώπους. Κατά βάση αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Οι προτάσεις για το να έχει η Λάρισα, ο Βόλος, η Καρδίτσα ή τα Τρίκαρα, τώρα λέω για το δικό μας γεωγραφικό διαμέρισμα, το λες πολύ ok, αλλά μπορεί να έχει Αλόνισος ένα πρόγραμμα. Προφανώς, ειδικά στα κομμάτια αυτά της, που αφορούν το περιβάλλον, πάρα πολλές δράσεις γίνονται σε αρκετά αποκεντρωμένα μέρη στην επικράτεια, είτε είναι της νησιωτικής Ελλάδας είτε και της υπηρετικής. Άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος μας. Εμείς θέλουμε το μήνυμα του Erasmus Plus να πάει παντού. Μάλιστα. Τώρα, τι άλλα προγράμματα τρέχουν, γιατί είπατε υπάρχουν προβλέψεις και για τις κατηγορίες που τυχαία εγώ πριν ανέφερα. Ναι. Εμείς έχουμε εδώ στην γκάμα των προγραμμάτων που υλοποιούμε και άλλα προγράμματα. Ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα είναι τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Είναι δημόσια σχολεία ενηλίκων που απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητα απόκτησης τίτλου σπουδών ισότιμου με απολυτηρίου γυμνασίου και αυτή τη στιγμή λειτουργούν 78 σχολεία και στις 13 περιφέρειες της χώρας μας, εκ των οποίων τα 12 λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης. Είναι αυτό που αναφερθήκατε πριν, αν είναι σε φυλακισμένοι. Επίσης, είμαστε υπεύθυνοι για την υλοποίηση των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εφορίας, ένα δίκτυο δημόσιων εκπαιδευτικών δομών σε όλη τη χώρα, με αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε μαθητές, αλλά και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με αυτή μας τη δράση αναπτύσσονται και υλοποιούνται πρότυπες μέθοδοι εκπαίδευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό αντικείμενο, που δεν είναι άλλο από τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και την αηφόρο ανάπτυξη. Είμαστε υπεύθυνοι και για την υλοποίηση του προγράμματος Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διαβίου Μάθησης και Νεολαίας, που αφορά μια εκπτωτική κάρτα η οποία απευθύνεται σε νέους από 13 έως 30 ετών και τους προσφέρει εκπτώσεις σε υπηρεσίες και προϊόντα στην Ελλάδα αλλά και σε πάνω από 35 χώρες της Ευρώπης. Περίφημα. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Δέρβο.
Αλλά εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας, στο επανειδήν.